νέο αυτό νομοσχέδιο έχει πολλά ελκυστικά, θα έλεγα, τυράκια. Έχει όμως και κάποιους δούριους ύπους. Ναι. Για μένα δηλαδή βλέπω ότι πρόταγμα του νομοσχεδίου είναι η ιδιωτική ασφάλιση των μεγάλων εταιριών. Όμως στα παρακάτω άρθρα θα δείτε ότι προβλέπεται η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Αυτό δείχνει ότι θα προχωρήσει και θα επεκταθεί αυτό το αντικείμενο και η ιδιωτική ασφάλιση θα προταχθεί παράλληλα με την βοήθεια του κράτους. Μέχρι ασυμού που το κράτος θα και θα εμπλακεί. Ναι. Είναι ένας φόβος και μια ανησυχία που το βλέπουμε ορατό. Το ότι προτάθηκαν οι εταιρείες με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που είναι όπως είπαν οι ασφαλιστές, είναι πάνω από το πολύ να είναι μέχρι 12.000 εταιρείες πανελλαδικά. Αυτές οι εταιρείες ούτως ή άλλως ασφαλίζονται. Από τα δεν γίνει υποχρεωμένες αυτά τα συμβούλια να ασφαλιστούν. Μάλιστα και το πρόστιμο που θα επιβληθεί σε μια εταιρεία που δεν θα ασφαλιστεί αγγίζει τα 5.000 ευρώ, με ένα διπλασιασμό της τάξης των άλλων 5.000-10.000 ευρώ. Όταν τα ασφάλιστα, λέει, τα ετήσια ασφάλιστα αυτών των εταιρεών θα ξεκινούν από 12.500-25.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι δεν ήταν το κίνητρο να μπουν στο χώρο οι μεγάλες εταιρείες που σας λέω είναι λίγες και ούτως ή άλλως ασφαλίζονται αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες. Αλλά είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να, η δική μου εκτίμηση, για να ενταχθούν και μικρότερες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και σιγά σιγά και φυσικά πρόσωπα. Το άκουσα κιόλας στις επιτροπές ότι ήταν έτοιμα των ασφαλιστικών εταιρεών να κατέβει ο τζίρος, ο ετήσιος τζίρος στο 1 εκατομμύριο ευρώ και για το 26-27 να πάει στις 500.000 ευρώ. Με απότερο στόχο θα διευρυνθεί αυτή η δεξαμενή. Το κράτος λοιπόν έμεσα ξεκινάει μια εμπλοκή από τις φυσικές καταστροφές και εμείς μιλούμε ως πειραματόζωα, κύριε Γκεράκη. Βλέπετε ότι μέχρι τώρα είμαστε τα πειραματόζωα της αρρωγής, όπως και σε όλη την Ελλάδα, και στη Σάμμο και στην Μυτιλήνη και στην Ελασσόνα. Ουσιαστικά αυτή την αρρωγή δεν την είδαμε να χτυπάει τα πραγματικά προβλήματα και ούτε και με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά επιλύει και απαντάει στα προβλήματα που έχουν και οι πλημμυροπαθείς και οι σεισμόπληκτοι και οι πυροπαθείς. Ωραία. Ουσιαστικά, ολοκληρώστε το ουσιαστικά. Ουσιαστικά παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές με κάποια βελτιωμένα σχήματα τα οποία είναι ασαφή για την ώρα. Περιμένουμε να δούμε ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για να τοποθετηθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω τις πρώτες παρατηρήσεις. Βέβαια, κρατήστε το ερώτημα εάν αυτά τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μπαίνουν μέσα σε αυτή τη βάσανο την διαδικασία, που σημαίνει ότι λίγο παρακάτω τραβάει την ουρά του το κράτος με βάση αυτό που είπατε, έμεσα ξεκινά την απεμπλοκή του από τις φυσικές καταστροφές το κεντρικό κράτος. Γιατί θέλω να πάω και στην Σάμμο, άλλη πληγήσα περιοχή. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Έγρη, και αυτός σεισμόπληκτος είναι από τους 102 FM, 100,2 FM. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Δουλγεράκη, στους ακροατές του σταθμού και στον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Γκατάτσιο. Εσύ τι εκτιμάς με βάση αυτά που έρχονται, γιατί λίγο πολύ σε άφησα να ακούσεις αυτό το οποίο εκτιμά, είναι επιφυλακτικός, φοβάται, σχολιάζει ο κύριος Γκατάτσιος. Είπε ο κύριος Γκατάτσιος πριν από λίγο ότι μας θεωρούν πειραματόζωα και έτσι είναι. Το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής έχει αποτύχει. Αυτό πια το γνωρίζουμε όλοι από την πρακτική πλευρά των πραγμάτων. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Προστασίας αλλάζει τώρα το σκηνικό, γιατί έχει και άλλη παράμετρο πέρα από την ασφάλεια. Δημιουργείται μια νέα διεύθυνση αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, το οποίο γίνεται αυτό, τη δημιουργία μιας διεύθυνσης για τα νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης για να υλοποιηθούν τάχα οι δράσεις στήρισης της αποκατάστασης. Το ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση θα υπάρχει στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας αποδεικνύει την αποτυχία της κρατικής αρρωγής του Υπουργείου
που υπάρχει και η κρατική αρρωγή. Προχθές ο κύριος Τριαντόπουλος απάντησε στη βουλευτήνα της Νέας Αριστεράς για τη Σάμμο, γιατί για τη Σάμμο δυστυχώς έχουμε έναν βουλευτή ο οποίος δεν έχει καταθέσει ούτε μία ερώτηση. Αναφέρομαι στον γιατρό, τον βουλευτή, τον κύριο Στεφανάδη, ο οποίος δεν θέλει να δυσαρεστεί στην κυβέρνηση και δεν έχει καταθέσει το παραμικρό για τους σεισμοπαθείς και σεισμόπληκτους της Σάμμου. Το ότι υπάρχει λοιπόν η αποτυχία αυτή, το αποδεικνύει αυτό που θέλουν να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν τώρα δημιουργήσουν μια νέα διεύθυνση που δεν θα έχουν γραφεία, που δεν θα έχουν τηλέφωνα, που δεν ξέρω τι άλλο θα έχουν, αντιλαμβάνεστε την τραγικότητα της κατάστασης με αυτή την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους σεισμόπληκτους. Δεν είναι μόνο η Σάμμος, δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και η Ελασσόνα, είναι και άλλα μέρη. Ναι, επιλύεται λέει ένα κενό που υπήρχε στο υφιστάμενο καθεστώς της στεγαστικής συνδρομής για τις κατοικίες που χαρακτηρίζονται ως προσωρινά κατάλληλες για κρίση, κίτρινα, και πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν στο 100% την προβλεπόμενη κρατική αρρωγή, κατεδαφίζοντας το ακατάλληλο κτίριό τους για να χτίσουν ή αγοράσουν οικία σε νέα περιοχή ή εναλλακτικά. Τα κόκκινα κτίρια αναφέρεστε. Ή εναλλακτικά να μπορούν να λάβουν το 50% της στεγαστικής συνδρομής εάν αποφασίσουν να μην γκρεμίσουν το ακίνητο της πληγής σας περιοχής. Επιμένετε λοιπόν σε αυτό? Κυρία Δουλγεράκη, αναφέρεστε στα κόκκινα σπίτια ή στα κίτρινα σπίτια? Χρήση κίτρινα, δεν αναφέρεται για κόκκινα, αλλά μιλάει για ακατάλληλο κτίριο. Θα γκρεμίσω εγώ το σπίτι μου για να πάρω τι να πάρω? Εγώ περιμένω να φτιαχτεί το σπίτι μου και όπως και όλοι οι άλλοι για να μπούμε μέσα στα σπίτια μας, όχι να τα γκρεμίσουμε. Αυτό είναι πολύ πονηρό όπως έρχεται στη Βουλή. Και το ψήφισε από την Επιτροπή, πέρασε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατάτσιο. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, επιτρέψτε μου λίγο, αυτό αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, νομίζω στο άρθρο 12 είναι, και μιλάει για επαφιλούμενες περιοχές ή κατολιστέμενες περιοχές. Είναι ίσως για τις περιοχές που προτείνεται ή προτάθηκε από την πολιτεία ή θα προταθεί με τα στέγαση των οικισμών αυτών. Όμως μας προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι δίνει δυνατότητα 100% στα σπίτια που θα φύγουν και θα γκρεμιστεί το σπίτι τους, έτσι, και το 50% για σπίτι που θα παραμείνει στον παλιό οικισμό, υποθέτω, και θα χτιστεί κάπου εκτός σε μια άλλη περιοχή. Σε μια άλλη περιοχή. Όμως δεν απαντάει αυτό το νομοσχέδιο σε βασικά ερωτήματα, κυρία Βουλγεράκη. Δεν αναφέρει πουθενά, ενώ ξέρει ο κύριος Θεαντόπουλος και το έχουμε θέσει επανειλημμένως, τι θα γίνει με το 20% του άτοκου δανείου που δεν το δίνει καμία τράπεζα σε καμία περιοχή της Ελλάδας. Και όμως το διατυμπανίζουν ότι είναι ένα σχήμα και μια βοήθεια μέσω της αρρωγής, ότι έτσι θα δουλέψει αυτό το σχήμα. Πώς θα δουλέψει στη Θεσσαλία το 20% που καμία τράπεζα δεν το δίνει? Πώς θα δουλέψει στη Μυτιλήνη ή στη Σάμμο? Το 20% δεν θα δοθεί ποτέ, γιατί επιμένετε? Από την εποχή της βρύσας του σεισμού του 2017 αρνούνται οι τράπεζες να δώσουν το 20%. Τι το συζητάμε τώρα? Ο κύριος Στρατόπουλος γνωρίζει καλά ότι λέει ψέματα στον κόσμο. Αναφέρω ότι το λέω αυτό ως παράδειγμα, ότι δεν επιλύει βασικά προβλήματα. Ούτε, γιατί έχουν επιλύει όλα τα άλλα και λύσει, τελειώσαμε αυτό. Ούτε για το επίδομα ενοικίου, ούτε... Για ακούστε κύριε Γκαντάτσιο, τι θα σας πει ο κύριος Νέγρης για το επίδομα ενοικίου και να τα ακούσει και ο κόσμος. Για πείτε του κύριε Νέγρη αυτό που μου λέγατε χθες, γιατί είσαστε μέσα σε αυτή την κατηγορία, αλλά επίδομα δεν παίρνετε. Χθες έδωσε μια απάντηση ο κύριος Τριαντόπουλος στην κυρία Θεοπίστη Πέρκα. Εκεί λοιπόν, μεταξύ των άλλων ψεμάτων, λέει ότι έχουμε λάβει, έχουν επιδοτηθεί 40 τρίμηνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός χρόνου και καλά θα κάνει να πάει στο σπίτι του. Εγώ, και το καταλαβαίνει αυτό ο κύριος Γκατάτσης που είμαι σεισμόπληκτος, έχω λάβει μέχρι στιγμής το τρίμηνο, το ένατο που είναι το Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2022, και το τρίμηνο το δέκατο του 2023 που είναι Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Ποια 40 τρίμηνα ταμπουνάει αυτός ο άνθρωπος? Πού τα λέει αυτές τις ευχές? Ποια 40 τρίμηνα? Εδώ είμαστε στο ένατο και στο δέκατο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, μια και οι καταγγελίες που υπάρχουν στο Σύλλογο είναι ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 έχουν σταματήσει η επιδότηση ενοικίου. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν απαντάει και σε άλλα θέματα. Προσπαθεί το κράτος να βγάλει την ουρά του, ακόμα και στο ότι μένουν άνθρωποι
σε κίτρινα σπίτια και σε κόκκινα σπίτια και βρίσκει νέα σχήματα και νέες διεξόδους για να απαλλαγεί από την ευθύνη αν γίνει κάτι μελλοντικά. Δυστυχώς, κυρία Βουγγεράκη, είπαμε ότι υπάρχουν κάποια βελτιωτικά σημεία, όμως αυτά δεν λύνουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Πουθενά και σε κανένα σημείο. Το ότι αναφέρει κάποια, ότι θα βάλει ένα συντονιστή ήταν κάτι που ζητούσαμε κι εμείς εξ αρχής από τον Οκτώβριο του 2022, τότε με τις πλημμύρες της Αγίας Πελαγίας, όταν είχαν έρθει σε κοινή σύσκεψη κάτω και το προτείναμε. Και ξέρετε, μας απάντησε ένας υπουργός που αυτή τη στιγμή δεν είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Χρήστος μας είπε. Ο Χρήστος μας είπε εδώ. Όμως εμείς ζητούσαμε αυτόν τον επισπέρδοντα και εμείς και ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο οποίος θα σκουντάει, θα παρακολουθεί και θα παρατηρεί. Λοιπόν, έφτασε 30 μήνες μετά, 33 μήνες μετά, να το κάνουμε μέσα σε νομοσχέδιο, χωρίς να ξέρουμε με ποια κριτήρια θα πει αυτός ο παρατηρητής, ποιους μεθούς θα έχει και όλα αυτά. Κύριε Νέγρη, μισό λεπτό κύριε Γκαντάτσιο. Κύριε Νέγρη. Κύριε Δουλγεράκη, ακούστε κάτι. Εδώ ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ο συντονιστής της ΣΑΜΟ για το σεισμό, ο οποίος έβαλε μια πολύ μεγάλη καθόπλακα σε αυτόν τον τόπο μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση και με αυτόν τον βουλευτή τον κυβερνητικό. Ποιος θα, εδώ έχει αποσυντονίσει τα πάντα η παρουσία του κύριου Τριαντόπουλου, θα και ψέματα. 773 υποθέσεις, 773 φάκελοι είναι κατατεθειμένοι στο Υπουργείο. Από αυτούς έχουν δοθεί άδειες μόνο σε 108, οι υπόλοιποι εκκρεμούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και στην Κρήτη. Και το κυριότερο, εσείς τουλάχιστον, είναι και ένα ατού αυτό, έχετε αυτό το γραφείο της ΔΑΕΦ. Εδώ ούτε γραφείο, δεν υπάρχει τίποτα εδώ, είναι κλειστά τα πάντα. Και μας λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, απαντώντας την βουλεύτρια, ότι ξέρετε θα επαναλειτουργείς το γραφείο της ΣΑΜΟ, το οποίο γραφείο της ΣΑΜΟ είχε ένα υπάλληλο. Ακούστε τι έκανε ο υπάλληλο, γιατί το είδα εγώ. Πήγαινε, ερχόταν τη Δευτέρα από την Αθήνα, μάζευε όλες τις υποθέσεις των σεισμοπλήκτων, την Παρασκευή έμπαινε στο αεροπλάνο ή στο καράβι και έπαιρνε υπομάλλης τις υποθέσεις και τις πήγαινε στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και επιπλέον ακόμη γραφειοκρατία και να μην λύνονται τα θέματα. Αυτή είναι η πρακτική των πραγμάτων. Όλα τα άλλα είναι χωραφέκτουλα του Τριαντόπουλου του Υπουργού και των άλλων που κάνουν αυτά τα κόλπα και τα πειράματα. Εγώ δεν θα σας απαντήσω διαφορετικά, γιατί πρέπει να σας απελευθερώσω. Ένας θα πρέπει να πει στο στούντιο για τη δική του την εκπομπή στους 102 FM στη ΣΑΜΟ. Ο άλλος θα πρέπει να πάει στη δουλειά του. Εγώ θα σας απαντήσω με αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο και θα σας πω έτσι καλημέρα. Τη συμπλήρωση και των επιτροπών των ΟΝΤΑ που εμπλέκονται στο έργο των πληρωμών της κρατικής αερογής και αποκατάστασης. Υπάρχει πρόβλεψη. Τίποτα δεν θα γίνει. Υπάρχει πρόβλεψη για τις μετακινήσεις υπαλλήλων ΤΑΣ και ΤΑΠ στη Γενική Γραμματεία και αφορά 70 στελέχη που είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά με την εμπειρία τους, κάτι που και οι ίδιοι θέλουν. Αναγνωρίζεται η ανάγκη του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας να εργάζεται εκτός του τυπικού ωραρίου σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών, λαμβάνοντας και την αντίστοιχη αποζημίωση που θεσπίστηκε πέρυσι για τους εργαζόμενους σε κλιμάκια πέραν της τυπικής υπεροριακής εργασίας. Ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι το 2021, ο σεισμός στη ΣΑΜΟ το 20. Θεσπίστηκε όμως μόλις πέρυσι. Λοιπόν, έτσι σας απαντώ για αυτά τα οποία λένε και συζητούν στη Βουλή. Τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Να πω μια καλημέρα ακόμα. Να, ναι, ακούστηκαν και τα παράπονα των υπαλλήλων του ΔΑΕΦ ότι υπάρχουν χρεωστούμενα από 2.000 έως και 10.000 ευρώ. Οι υπάλληλοι αυτοί που πάλι με απόφαση υπουργού στο άρθρο 45 καθορίζεται το ωράριο εργασία τους και ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται. Θα είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24, 8 Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς έτσι δεν λύνονται προβλήματα.